πήγε ο Μητσοτάκης, να κάνει μια μεταρρύθμιση, τότε που ήταν η διοικητική μεταρρύθμιση, υπουργός, και έδιωξε 7.000 ανθρώπους. Δεν έδιωξε όμως τους αγώνιστους, τους τεπέληδες, αυτούς που είχαν πλαστά πτυχία, αυτούς που είχαν δεδομένα αρνητικά. Δεν έδιωξε αυτούς. Έδιωξε σωρικών κάποιους και περιεφέροντο, γιατί έπρεπε, είχαν 3 χρόνια άλλους, 5 χρόνια άλλους για να ολοκληρώσουν για τη σύνταξη τον χρόνο και περιεφέροντο σ' απουσία ως αγώμηση, ενώ μερικοί από αυτούς ήταν ευσυνείδητοι εργαζόμενοι και κάλυπταν ανάγκες στον ΟΣΕ, στα ΕΛΤΑ, σε διάφορες υπηρεσίες. Τους πήρε από εκεί, δίθεν σε διαθεσιμό, ήταν το σχέδιο διαθεσιμότητας, και τους μετέφερε να καπνίζουν όλη μέρα και να διαβάζουν εφημερίδες και μόνο κάρτα χτυπούσαν το πρωί στα διάφορα μουσεία της χώρας και σε υπηρεσίες ίσονος σημασίας. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Δεν ωφελήθηκε το βάρος τίποτα, διότι ελάμβαναν το μισθό τους και μάλιστα επιδοτήθηκε σε πολλούς και το ασφάλιστρό τους. Όπως παλιότερα είχε κάνει έγκλημα ο Χατζηδάκης, αυτός που είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που είχε στην Ολυμπιακή, όταν κλείσαν την Ολυμπιακή και την αγόρασε ο Γιαννόπουλος, κάνανε μια συμφωνία να πάρει ο Γιαννόπουλος όσους χρειάζεται. Ήταν περίπου 4.500 στην Ολυμπιακή πάλι. Ο Γιαννόπουλος απορρόφησε 1.200. Για τους υπόλοιπους που δεν αφαιρωθήθησαν, τι έκανε. Τους δώσανε αποζημιώσεις σε άλλο 300.000 ευρώ, αποζημίωση προσωπική, επειδή έχανε, τον εργάζανε προώρος 7 χρόνια από την υπηρεσία του, 300.000 ευρώ και επιδότηση ασφαλής του και έβγαινε σε σύνταξη προώρα, χωρίς να χάνει τίποτε. Χωρίς να χάνει ούτε από τη σύνταξη, ούτε έπαιρνε αποζημίωση και το μισθό που θα ελάμβανε. Τα ακούτε. Όπως συνάντησα προημερών στον ΟΤΕ, όταν επωλήθη ο ΟΤΕ, παρότι του ΟΤΕ η πώληση ήταν πιο επιτυχής γιατί το αγόραζαν οι Γερμανοί, και μου είπε ότι εμείς φύγαμε, μου λέει ένας προχθές, δύο μέρες. Φύγαμε, μας έριξαν οι Γερμανοί, μας έριξαν, αλλά μας δώσανε όλους τους μισθούς σαν μέχρι να πάρουμε σύνταξη. Λέω, τότε γιατί σας έριξαν. Γιατί ήταν η συμφωνία, δεν μπορούσαν οι Γερμανοί να πάρουν 30.000 υπαλλήλους που είχε ο ΤΕ όταν ήταν κρατικός, βρεθήκανε το 1/4. Τους άλλους τους δώσαμε εμείς αποζημίωση, οι αγοραστές τους πληρώσαμε όλο το μισθό όσο τους συμπληρώσουμε για σύνταξη. Τι είναι αυτά. Κάτι πράγματα δηλαδή εξωτερικά. Εγώ υπάρχω όταν έκλεισε. Υπάρχω είχε 700 εργαζομένους. Όταν έκλεισε, με δικούς μου αγώνες δώσανε σε κάθε έναν επειδή πλησίαζαν και Χριστούγεννα 1.000. Δεν είχαν να κάνουν τα Χριστούγεννα. Και έκανα φασαρία στο Υπουργείο Εργασίας και λέω δεν θα τους αφήσετε τους ανθρώπους να πεθάνουν. Και πήραν από ένα κονδύλιο ένα κωδικό που είχαμε για πλημμύρες, για καταστροφές και τους δώσαμε 1.000. 600.000 ευρώ δώσανε τα Χριστούγεννα στους εργαζομένους της Πάλκο και αυτή ήταν η αποζημίωση. 1.000 ο καθένας. Και στον ΟΤΕ τους δώσανε το σύνολο των μισθών που θα ελάβαναν ως ό,τι βγουν σε σύνταξη. Τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Αυτά συμβούσαν στην Ελλάδα σχεδόν του μνημονίου, σχεδόν. Γιατί η Πάλκο έκλεισε λίγο πριν το 9.